πόλης της χώρας στην πρώτη φάση που φάνηκε το προηγούμενο διάστημα ήταν από το 2013 στο σχεδιασμό του δικού του ΣΕΣΦΑ 2014-2020 να πάρουν και να κάνουν δίκτυα για το φυσικό αέριο, όχι από τον τάφο, από οπουδήποτε. Το 2013 από τη Δυτική Μακεδονία δεν υπήρχε καμία αναφορά. Καμία πρόβλεψη, ούτε ένα ευρώ, κανένας κωδικός, καμία λέξη αέριο. Το καταλάβαμε. Το δεύτερο. Βεβαίως εγώ είμαι ο άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια. Και επικροτώ όταν θέσεις ευθύνης στη δημόσια λειτουργία έχουν συνέχεια. Αλλά η συνέχεια πρέπει να είναι και συγκεκριμένη. Υπήρξε μία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ακούστηκε και εδώ, όπου δεν προβλεπόταν και δεν διεκδικούσαμε να πάρουμε αέρι. Και ότι ήταν αγωγός διέλευσης. Το είπε ο πρώην δήμαρχος, ήταν δήμαρχος τότε. Αφήστε να ολοκληρώσω. Η απόφαση αυτή έγραφε. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Κύριε Σαββόπουλο. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει παροχή. Να μην λέτε ανακρίβεια. Κύριε Σαββόπουλο, αφήστε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λίγο την απόφαση. Ό,τι δεν μας ικανοποιεί. Παρακαλώ, κύριε Σαββόπουλο. Δεν πρέπει να λέτε ανακρίβεια. Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έλεγε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει αναμονή. Που έγινε στην Πτολεμαϊδα. Και κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι σήμερα μαζί σα. Δεν την ψήφισα. Αυτή την εισήγηση. Για να σα την δώσω αύριο, το περιφερειακό σύμβουλο που δεν έχει. Θα σα βοηθήσω, κύριε Σαββόπουλε. Διότι τα στασίδια έχουν και κόστο όταν τοποθετούμαστε και θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, το 2013 λοιπόν έχουμε αυτό. Μπορείτε να μα πείτε ή κάποιο εδώ, αν ένα πολιτικό πρόσωπο πήγε ποτέ στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΒΑ, στο ΔΕΣΠΑ, δεν ξέρω πού, που είναι περιμή. Τι γίνεται με το αέριο. Θέλουμε αέριο στη Δυτική Μακεδονία. Κανείς. Δεύτερο. Και εδώ τώρα κύριε Σαββόπουλε σας βοηθώ. Και εδώ τώρα κύριε Σαββόπουλε σας βοηθώ. Αναρωτιέμαι πράγματι γιατί αυτή η διακοπή. Κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου παρακαλώ. Ο πρώην Περιφερειάρχης. Ο πρώην Περιφερειάρχης. Ο πρώην Περιφερειάρχης. Ο επικεφαλής της παράταξης σας κύριε Σαββόπουλε. Ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. Και είπε, γιατί να πάω στη ΔΕΠΑ και στη ΔΕΔΑ, δεν είχα αέριο. Όπως πηγαίνει ο κύριος Καρυπίδης και κάνει δημόσιες σχέσεις, δηλαδή εγώ, που από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν βαρεθεί να με βλέπουν στο Υπουργείο Ενέργειας, στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΔΑ, είχα αέριο και πήγαινα. Είχατε τον αγωγόντα. Δηλαδή το 2013, το 2014 δεν θα περνούσε εγώ βόλτα που παίρνει ότι είναι δικό σας έργο. Δεν είπε κανένα στη δικό μας έργο. Η δημόσια διοίκηση, κύριε Καρυπίδη, πρέπει να καταλάβετε. Αφήστε, αφήστε. Λοιπόν, δεν είστε μικρόφωνο. Κύριε Σαββόπουλε, είστε εκτεθειμένοι. Θα παρακαλέσω όλου σα, κύριε Περιφερειάρχη, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω όλου σα να τηρηθεί η διαδικασία. Κύριε Σαββόπουλε, διακόπτεται λαθασμένα. Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζετε. Άρα, εγώ δεν λέω να συγχωρείτε, σταματάω, δεν λέω να συγχωρείτε. Αν τη λέει ο κύριο Ζακή, ανεκρίβεσαι, δεν είναι σα θέμα. Αλλά θα σα πω κάτι. Είστε 4 χρόνια περιφερειάρχης, μην το ξεχνάτε. Όλοι δεν θυμάστε που την είπε ο Ζακή. Εμεί κάναμε την πρώτη που σα λέω. Επειδή και δεν άφησα αυτό που λέτε. Αυτό που θέλετε να μα πείτε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι αγενέ. Είναι αγενέ αυτό που γίνεται. Λέω, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε κύριε Περιφερειάρχη.